Αν σας αρέσει να παρατηρείτε τον κόσμο, αν θέλετε να καταλάβετε το σύμπαν, αν σας απασχολούν ερωτήματα για τα άστρα και τους γαλαξίες, πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχετε στο πρώτο σχολείο αστροφυσικής που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με το Σύλλογο Φυσικών Κρήτης. Θα έχουμε την ευκαιρία 8 Σάββατα να τους περιγράψουμε αδρά αλλά με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τις λεπτομέρειες για το σύμπαν που μας περιβάλλει. Το σχολείο απευθύνεται σε μαθητές της Κρήτης που φοιτούν στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο της αστροφυσικής. Περισσότερο αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο σκέψης για την επίλυση αστρονομικών προβλημάτων με βασική φυσική και να οδηγήσουμε στους μαθητές να ανακαλύψουν εκτός του προγραμματισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πιθανά ενδιαφέροντα τα οποία έχουν για να γίνουν οι ίδιοι καλύτεροι σε ό,τι επιθυμούν. Μπορούμε δηλαδή μέσα από ένα μάθημα αστρονομίας να γίνουμε καλύτεροι στη φυσική ενδεχόμενα. Σαφώς, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα τους δείξουμε στους μαθητές δεν είναι περισσότερο όπως έχω αναφέρει γεωγραφία για το διάστημα, αλλά έναν τρόπο σκέψης. Δηλαδή όταν ακούτε μία πληροφορία, για παράδειγμα η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ήλιου είναι 6.000 βαθμοί. Πώς το ξέρουμε αυτό αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε βάλει ποτέ ένα θερμόμετρο εκεί. Και έρχεται κάποιος και σας λέει ότι η θερμοκρασία στο κέντρο του ήλιου είναι 15 εκατομμύρια βαθμοί. Και δεν έχουμε πάει ποτέ. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να έχει αυτή τη γνώση παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πάει? Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους μαθητές, είναι περισσότερο πώς εξάγεται αυτή η πληροφορία και να μην είναι μόνο μια διαδικασία στήρας απομνημόνευσης. Οι μαθητές, μετά το τέλος των μαθημάτων που θα γίνουν διαδικτυακά, θα λάβουν επίσημη βεβαίωση συμμετοχής, ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε γραπτή διαδικτυακή εξέταση, με τους τρεις πρώτους μάλιστα να έχουν την ευκαιρία να μείνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για 2 βραδιές στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα στον Ψιλωρίτη, συμμετέχοντας στις παρατηρήσεις στο πλάι των αστρονόμων του Ινστιτούτου Αστροφυσικής. Όταν οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο αστεροσκοπείο, τι είναι αυτό που ζητάνε περισσότερο να μάθουν? Αυτό που τους αρέσει είναι πρώτα το περιβάλλον, θα έλεγα, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό στα 1700 μέτρα να δεις την Κρήτη από ψηλά, το σκοτεινό ουρανό. Συνήθως οι προβληματισμοί οι οποίοι έχουν είναι πιο ασαφείς. Σου μιλάνε, ρωτάνε για μαύρες τρύπες, για παράλληλα σύμπαντα. Πράγματα τα οποία ακούς στις ειδήσεις, αλλά συχνά οι ερωτήσεις είναι περισσότερο φιλοσοφικές παρά πραγματικές. Αυτό που εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση είναι κουβεντιάζοντας με ανθρώπους, αν τους πεις ότι όλα αυτά τα φωτεινά αντικείμενα που βλέπεις στον ουρανό ή τα περισσότερα είναι αστέρια σαν τον ήλιο, απλά πιο μακριά, αρκετοί δεν το έχουν σκεφτεί αυτό. Οπότε εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε τα εύκολα και αυτά τα οποία μπορούμε να αποδείξουμε πειραματικά και να αποφύγουμε περισσότερο φιλοσοφικές συζητήσεις, οι οποίες δεν απαντώνται πολλές φορές. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, απλώς μπείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και υποβάλλετε την αίτησή σας έως τη Δευτέρα 1 Μαρτίου.